μου αδερφοί, χαίρετε εν Κύριο πάντοτε. Η χαρά μας είναι μεγάλη, διότι σήμερα στην εκπομπή μας φιλοξενούμε τον Άγιο Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, τον Πατέρα Ιουστίνο. Καλώς ήρθατε, Γέροντα, στην σας βρήκα, εκπομπή. Πατέρα Χρήστα, την ευχή σας. Σας καλέσαμε για να μιλήσουμε για την μεγάλη σύγχρονη εκκλησιαστική φυσιογνωμία, γνωστή όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά μπορώ να πω σε ολόκληρο τον κόσμο. Για τον πατέρα Αυγουστίνο Καντιώτη. Και λέγω το επίθετό του, διότι γέροντα οι πιο πολλοί τον ξέρουμε το επίθετό έτσι του. Τον γνωρίζω, ο Καντιώτης, ναι. Από Αρχιμανδρίτης που ήταν. Σας παρακαλώ, προσπαθήστε λίγο με το χάρισμα του λόγου που έχετε, με την ευχέρεια, αλλά πιο πολύ με την καρδιά σας, να μας περιγράψετε τον γέροντα, τον πατέρα Αυγουστίνο. Αυτόν τον αγωνιστή Αρχιμανδρίτη, μετά τα αυτά αγωνιστή επίσκοπο της Μητροπόλεώς σας. Καταρχήν και εγώ να σας ευχαριστήσω που με καλέσετε στην εκπομπή σας και στον τηλεοπτικό σταθμό της τοπικής εκκλησίας Μητροπόλεως Πατρών, και πρέπει εδώ προημιακά να πω ότι χαίρομαι που μια Μητρόπολη έχει έναν δικό της τηλεοπτικό σταθμό, που γνωρίζουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι να εκπέμπει ένας τηλεοπτικός σταθμός και πόσο είναι τα κόστη. Αλλά η Μητρόπολη Πατρών πρωτοτυπεί και μαζί με τον 4Ε, που είναι νομίζω ο δεύτερος εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός, δίνουν μία μαρτυρία Χριστού μέσα στην σύγχρονη κοινωνία. Για να περάσουμε απευθείας στην ερώτησή σας, πατέρα Χρήσαν, δεν θέλω να πω ότι πράγματι, όπως και εσείς πολύ όμορφα επισημάνατε, ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, και τον λέω έτσι επειδή έτσι τον ξέρει ο κόσμος, ο πατήρ Αυγουστίνος παραμένει μέσα στη συνείδηση του κόσμου, είναι μία μεγάλη μορφή στην σύγχρονη εκκλησιαστική πραγματικότητα. Θα έλεγα ότι σημάδεψε τον περασμένο αιώνα η μορφή του πατρός Αυγουστίνου. Δεδομένου ότι ο πατήρ Αυγουστίνος έχει γεννηθεί στην αρχή του αιώνα, το 1907, και παρετήθηκε από τα εκκλησιαστικά δρόμενα το 2000, με την αλλαγή του αιώνος και την αλλαγή της χιλιετίας. Σημάδεψε λοιπόν αυτή η μεγάλη προσωπικότητα όλη την σύγχρονη εκκλησιαστική ιστορία. Τη σημάδεψε με έναν τρόπο περίεργο, με έναν τρόπο που οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν, αλλά με έναν τρόπο που πάντα είχε ως στόχο, πιστεύω, την οικοδόμηση του σώματος της Εκκλησίας. Θυμάμαι τα λόγια ενός καθηγητού μου στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο, πάνω στη Θεσσαλονίκη, που μου είχε πει ότι ο πατήρ Αυγουστίνος είναι μια προφητική προσωπικότητα. Και αν δούμε την προφητική προσωπικότητα έτσι από κοντά, θα δούμε ότι πάντα οι προφήτες είχαν το άκρα. Είχαν τον έλεγχο, είχαν τον δρυμή λόγο, είχαν τον λόγο που αφύπνιζε τις συνειδήσεις, που έκοπτε το σαπρό μέλος, που προσπαθούσε να διορθώσει και να αφυπνίσει τις συνειδήσεις των οθρών ανθρώπων και να τους οδηγήσει πάλι στην σχέση τους και στην κοινωνία τους με τον Θεό. Νομίζω αυτός είναι ο πιο πετυχημένος χαρακτηρισμός που έχω ακούσει για τον πατέρα Αυγουστίνο, ότι ήταν μια προφητική προσωπικότητα, όχι με την έννοια της προφητείας, του προλέγειν δηλαδή, αλλά με την έννοια ακριβώς της δυναμικής διδασκαλίας, της διδασκαλίας που στόχο και σκοπό της είχε την αφύπνιση των αραθήμων ψυχών των ανθρώπων. Άρα, γέροντα, μπορούμε να τον παρομοιάσουμε, όπως λέτε και όπως όλοι ξέρουμε, με τον Τίμιο Πρόδρομο, που δεν εδίστασε να πάει στα Ανάκτορα, να ελέγξει την Ηρωδιάδα δια την παράνομη συμβίωση που είχε. Μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με τον Ιερό Χρυσόστομο, που ελέγχει την Ευδοξία, διότι μου δώσε τα φορμή να πω ότι ο γέροντας δεν ελέγχει αυτούς που βρίσκονται πολύ χαμηλά, αλλά όπου έβρισκε την αμαρτία, στους βασιλείς, στους πρόεδρους των δημοκρατιών, στους πρωθυπουργούς, έλεγε εκείνο το ουκ εξεστήν, ότι δεν σου επιτρέπεται. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Ο πατήρ Αυγουστίνος είχε ένα σύνθημα στη ζωή του, να χτυπάει το καλάμι όταν ήταν όρθιο, όπως έλεγε. Όταν έπεφτε το καλάμι, ο πατήρ Αυγουστίνος το συμπονούσε, το αγαπούσε, το σημάζευε. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπετε ανθρώπους που ήλαν ξεδρυμύτατα στο παρελθόν, όταν έφυγαν από το προσκήνιο των πραγμάτων και ήρθαν στο παρασκήνιο, τότε ο πατήρ Αυγουστίνος τους δέχτηκε με πολύ αγάπη και είναι ίσως από τους μοναδικούς ανθρώπους που τους στήριξαν στην δυσκολία τους και στην πτώση τους και όχι στην ανόρθωσή τους. Πράγματι, όπως πάλι εύστοχα είπατε, και χαίρομαι που ξέρετε αρκετά τον γέροντα Αυγουστίνο,
ο πατήρ Αυγουστίνος αγάπησε δύο πρόσωπα της εκκλησίας μας που είχαν ένα κοινό όνομα, το Ιωάννης. Ο πρώτος ήταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και ο δεύτερος ήταν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το μεν πρόδρομο το θαύμαζε για την παρησία του και θυμάμαι πάντοτε τις ημέρες που κήρυτε και ήταν η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου να εκθιάζει αυτό το πρόσωπο και κυρίως να εκθιάζει την παρησία του, την τόλμη του, να ελέγχει τον Ηρώδη, να ελέγχει τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, αλλά παράλληλα όχι μόνο να ελέγχει, να καλεί και σε μετάνοια. Και ο πατήρ Αυγουστίνος ποτέ δεν σταματούσε στον έλεγχο. Δεν ήταν ένας λόγος τύρα ελεγκτικός, αλλά ήταν ένας λόγος που παράλληλα προέτρεπε και σε μετάνοια. Εάν μετανοούσε αυτός ο οποίος τον έλεγχε, τότε αυτόματα εκδήλωνε φοβερή αγάπη και συμπάθεια προς αυτό το πρόσωπο. Παράλληλα αγαπούσε και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τόσο δε τον αγαπούσε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τον Χρυσόστομο. Καθημερινά μελετούσε Χρυσόστομο. Και μάλιστα όταν ήταν νέος μου διηγεί τον ίδιο Μητροπολίτης κ. Θεόκλητος, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, ότι έψαχνε στα Παλαιοπολία και είχε βρει κάτι τόμους του Χρυσοστόμου. Τότε δεν ήταν εύκολη η έκδοση των πατερικών κειμένων και μάλιστα δεν ήταν και έτσι, τα θεολογικά πράγματα της εποχής εκείνης δεν είχαν τόσο συμπάθεια προς τον πατερικό λόγο. Είχαν δυστυχώς στραφεί προς την Δύση. Τα δυτικόφερτα κείμενα. Έτσι ακριβώς και όχι τόσο στα πατερικά μας κείμενα. Ο πατήρ Αυγουστίνος είχε μια λατρεία προς τους πατέρες της Εκκλησίας και κυρίως προς τον Ιερό Χρυσόστομο. Βρήκε λοιπόν αυτούς τους τόμους και τους είχε στον κόρφο του. Και δεν άφηνε κανένα να πειράξει αυτούς τους τόμους. Και για να επιβεβαιώσω ακόμα περισσότερο αυτό που σας λέω για την αγάπη του προς τον Χρυσόστομο, ενθυμούμαι ότι ήμουν διάκονος και έκανε μια εγχείρηση καταράκτη. Ή μοιοπίας, δεν θυμάμαι, νομίζω μοιοπίας. Είχε μεγάλη μοιοπία. Και την μείωσε. Εκείνο το διάστημα λοιπόν δεν μπορούσε να διαβάζει τον Ιερό Χρυσόστομο. Μας έδωσε εντολή να του φωτοτυπήσουμε τα κείμενα της πατρολογίας του Μην και να τα κάνουμε μεγάλα, μεγέθυνση. Και πάλι δεν μπορούσε να διαβάσει. Και τότε είχαμε διακόνημα όλοι μας να περνούμε από το κελί του και να του διαβάζουμε Ιερό Χρυσόστομο για να ακούει τον Χρυσόστομο. Άλλωστε και ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μητροπόλεως Φλωρίνης. Είναι ράδιο Ιερός Χρυσόστομο. Και το παρεκκλήσιο του Μητροπολιτικού Μεγάρου είναι Ιερός Χρυσόστομος. Αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και προσπαθούσε και να τον μιμηθεί και στον έλεγχο αλλά και σε αυτήν την αγάπη που είχε ο Χρυσόστομος προς τη μετάνοια. Και στον τρόπο ζωής. Έτσι, και στον τρόπο ζωής, όπως είπατε. Δεν ήταν ο πατήρ Αυγουστίνος άνθρωπος ο οποίος κήρυτε μόνο και δεν προσυπέγραφε τη διδασκαλία του με τον τρόπο της ζωής του. Πριν ο ίδιος να ελέγξει, έλεγχε ο ίδιος τον εαυτό του. Και η ζωή του ήταν καθαρή, ήταν άψογη, άμωμο ζωή. Προσπαθούσε να ζει μέσα στην πλήρη λιτότητα, μέσα στην πλήρη στέρηση. Παράδειγμα να σας φέρω. Κάποτε, πάλι αυτά μου τα διηγεί τον νυν Μητροπολίτης, ήταν Πάσχα, μεγάλη εβδομάδα και έδωσε εντολή σε όλα τα πνευματικά του παιδιά να φύγουν από το οικοτροφείο όπου διέμεναν μαζί με τον πατέρα Αυγουστίνο και να πάνε στις οικογένειές των ή να πάνε κάπου αλλού. Κράτησε μόνο τον πατέρα Επιφάνιο του Θεοδρόπουλου και κάνανε μαζί το Πάσχα. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο πατήρ Θεόκλητος, ο Μητροπολίτης μας με τον πατέρα Αυγουστίνο, τον ρώτησε τι φάγατε σήμερα, ημέρα Πάσχα. Και αυτός είπε κόκκινο κρέας. Είχαν φάει ντομάτες, τις είχαν κάνει με λίγο λαδάκι και έτσι πέρασαν το Πάσχα. Είχε δηλαδή πολύ εγκράτεια, πολύ αυστηρότητα στη ζωή του, πολύ καθαρότητα στη ζωή του και γι' αυτό μπορούσε και έλεγχε. Φανταστείτε να μην είχε αυτές τις προϋποθέσεις στη ζωή του πατρός Αυγουστίνου. Τα έβαλε με βασιλείς. Τα έβαλε με τους. Στην δικτατορία. Ακριβώς με τους δικτάτορες. Με όλο εκείνο. Τα έβαλε με εκκλησιαστικούς ηγέτες πολλές φορές. Αν δεν ήταν η ζωή του πεντακάθαρη, γυάλινη, κρυστάλλινη, τότε θα μπορούσαν να το βρουν με 7 σημεία και να τον εξευτελίσουν. Δεν μπορούσαν λοιπόν να βρουν στον Αυγουστίνο με 7 σημεία και γι' αυτό ο πατήρ Αυγουστίνος είχε μια ευχέρεια ως προς τον έλεγχο. Φυσικά ο έλεγχος είναι δύσκολο πράγμα. Και φυσικά δεν εξειδανικεύομαι το πρόσωπο του πατήρ Αυγουστίνου. Θα το πούμε και αυτό, πατέρα Χρυσάνθη. Κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του μεμπτά. Τα συν και τα πλην. Τα συν και τα πλην. Και ο πατήρ Αυγουστίνος είχε τα πολλά του συν, αλλά είχε και τα πλην του. Όπως ο ίδιος είχε πει σε μια συνέντευξη πολύ όμορφα σε καθημερινή εφημερίδα των Αθηνών, εγώ παρομοιάζω τον εαυτό μου με ένα ψηλό βουνό που έχει βαθιές χαράδρες.
Ψηλό βουνό είναι αυτή η ζωή του, καθαρή ζωή του. Οι βαθιές χαράδρες είναι οι ανθρώπινες αδυναμίες και οι ανθρώπινες ατέλειες. Οι κρίσεις οι λανθασμένες, οι επιλογές οι λανθασμένες. Οι εκτιμήσεις. Στα εκκλησιαστικά πράγματα, στα πολιτικά δρόμενα. Και δεν αρνήθηκε ποτέ ο πατήρ Αυγουστίνος ότι έκανε λάθη. Και μάλιστα προς το τέλος της ζωής του αυτά τα λάθη τα αναγνώρισε και προσπάθησε να τα διορθώσει. Δεν ήταν άνθρωπος του απολύτου σκοπού και προορισμού χωρίς να δίδει ας πούμε περιθώριο στο λάθος. Ξεκινά από τις Λεύκες της Πάρου, εάν δεν κάνω λάθος. Τις Λεύκες της Πάρου. Και πολλές φορές έχει κάνει αναφορά για την Πάρο. Για το σχολείο του, για τους γονείς του, για τους δασκάλους του. Αριστούχος μαθητής πάντοτε από δημοτικό, γυμνάσιο, πανεπιστήμιο. Και όχι μόνο στα φιλολογικά μαθήματα. Σε όλα τα μαθήματα ο πατήρ Αυγουστίνος αρίστευε. Ήταν ένα φαινόμενο για την εποχή του που γνωρίζετε πόσο δύσκολα βάζανε παλιότερα βαθμούς οι καθηγητές. Η ευφυΐα του μάλλον ήταν απόκτημα πρώτο του ως δώρο Θεού, αλλά και καλλιέργεια της μητρός του, της Σοφίας Τρεψιάδου, η οποία ήταν δασκάλα στο χωριό που γεννήθηκε ο πατήρ Αυγουστίνος στις Λεύκες. Και εδώ να σημειώσω ότι ήταν η δασκάλα και του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού του Σπηλαιώτου, ο οποίος και αυτός κατάγεται από τις Λεύκες της Πάρου. Μια λεπτομέρεια που δεν την ξέραμε. Βέβαια. Είχαν αυτή την πνευματική σχέση, θα έλεγα. Άρα υπήρχε αυτή η αλληλοεπίδραση. Υπήρχε αλληλοεπίδραση και κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Πόσα ένα χωριουδάκι σαν τις Λεύκες έβγαλε έναν ησυχαστή και έναν αγωνιστή. Αγωνιστή εννοώ με τη μορφή του αγωνίσματος έξω στον κόσμο. Και μάλιστα υπάρχει και μία συνάντηση στο γέροντος Αυγουστίνου, και αυτή δεν είναι τόσο δημοσιευμένη, με τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Είχε πάει ο πατήρ Αυγουστίνος στο Άγιον Όρος και συνάντησε τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, νομίζω ήταν τότε στη Νέα Σκήτη, και τον ρώτησε για την προσευχή. Ήθελε να μάθει περισσότερα για την προσευχή ο πατήρ Αυγουστίνος και πήγε και συνάντησε τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή και έφυγε από κοντά του ωφελημένος και ενθουσιασμένος. Οι Λεύκες λοιπόν είναι η πατρίδα του πατρός Αυγουστίνου, και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο πατήρ Αυγουστίνος προέρχεται από ένα κολυβαδικό περιβάλλον. Το κολυβαδικό περιβάλλον το είχα καλλιεργήσει. Να το εξηγήσουμε αυτό, γέροντα. Ναι, είναι. Για τους τηλεθεατές μας και τους αδελφούς μας, τι σημαίνει η λέξη κολυβάδες, ποιοι ήταν οι κολυβάδες, γιατί ονομάζονται κολυβάδες, και να πάμε αμέσως. Να μην αφήσουμε έτσι κάτι που να αιωρείται ή που οι αδελφοί μας δεν θα το καταλάβουν. Έχουν, θέλουν να μάθουν. Ακούνε το πνεύμα των κολυβάδων, το οποίο είναι τόσο απαραίτητο στις ημέρες μας, σε μια εποχή εκοσμίκευσης, δυτικοποίησης, σε μια εποχή που θέλουν να αποχριστιανοποιήσουν την Ελλάδα μας. Το πνεύμα λοιπόν των κολυβάδων είναι τόσο απαραίτητο για να κρατήσουμε την ελληνοορθόδοξη ταυτότητά μας. Οι κολυβάδες είναι ένα κίνημα το οποίο διαμορφώθηκε κυρίως τον 18ο αιώνα από κάποιες δυνατές πνευματικές προσωπικότητες, όπως ήταν ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, όπως ήταν ο Άγιος Αθανάσιος Οπάριος, ο Άγιος Μακάριος Νοταράς εδώ από την Κόρινθο, από την Πελοπόννησο, οι οποίοι είχαν ως στόχο τους την αναγέννηση, την πνευματική αναγέννηση των υποδούλων Ελλήνων μέσω της συχνής συναναστροφής με τα πατερικά κείμενα, αλλά και μέσω της συχνής συμμετοχής των ανθρώπων στην τακτική Θεία Κοινωνία. Αυτό οι κολυβάδες το έφεραν σαν μια μεγάλη αλλαγή, ότι προέτρεπαν τους ανθρώπους συνεχώς να κοινωνούν. Ο Άγιος Νικόδημος έχει γράψει και ειδικό σύγγραμμα περί της συνεχούς θείας μεταλήψεως. Προέτρεπαν λοιπόν τους χριστιανούς μας να συμμετέχουν στο μυστήριο, το μυστήριο της Θείας Κοινωνία, που τότε λέγανε, θυμάστε, ακόμα και τώρα υπάρχει πολύματα. Ένα-δύο φορές το χρόνο, τρεις φορές το χρόνο. Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αύγουστο. Και της Παναγίας αυτό ακριβώς. Ό,τι ισχύει για τους τρίγαμους, το είχαν μεταφέρει στους ανθρώπους που αγωνίζονται και νηστεύουν, προσεύχονται και ζουν και βιώνουν την πίστη. Και επίσης θέλοντας ακριβώς να επαναφέρουν την πνευματική ζωή των χριστιανών της εποχής, στην πατερική εποχή, χτύπησαν οι κολυβάδες πολύ και την δυτική θεολογία. Την θεολογία, τη συστηματική θεολογία, τη θεολογία η οποία ήθελε να. Του Θωμά του Ακινάτη. Του Ακινάτη και τα λοιπά, που ήθελε. Και μέσα σε αυτό χτύπησαν και την
αρχή της Δυτικής Θεολογίας που είναι το πρόσωπο του Πάπα. Σε ένα τέτοιο λοιπόν περιβάλλον γεννήθηκε ο Πατριαρχός. Κολυβάδες να ονομάστηκαν περιφρονητικά, δεν είναι επειδή έλεγαν ότι πρέπει τα μνημόσυνα να τελούνται Σάββατο. Και όχι Κυριακή που και είναι σωστό η μέρα είναι. Αυτό είναι το σωστό. Αυτή είναι και φτάσαμε στο σήμερα να τελούμε τα μνημόσυνα τις Κυριακές και τους γάμους το Σάββατο το βράδυ. Έτσι, κλείνουμε την παρένθεση. Κλείνουμε την παρένθεση. Θα κάνουμε, ξέρετε, παρένθεση. Δεν τις ανοίγουμε, δεν τις κλείνουμε. Είναι τόσο χαλαρή, γεροντά μου, η συζήτησή μας και τόσο έτσι το θέμα όμορφο, ωραίο να ομιλεί κανείς για αυτή τη μεγάλη παρεξηγημένη. Ναι, και όχι, παρεξηγημένη. Μεγάλη εκκλησία φυσιογνωμία τον πατέρα Αυγουστίνο που όχι μόνο ενίσχυσε, αλλά δεν πάβει να ενισχύει και σήμερα. Τόσο με την παρουσία του. Γιατί ο Θεός τον κρατά εν ζωή, πόσο είναι. Πάμε στο, κλείνουμε τον Απρίλιο το 102 και μπαίνουμε στο 103. Δεν είναι τυχαίον. Δεν είναι τυχαίον. Και δεύτερον, με τις κασέτες. Δόξα τω Θεώ, κάποιοι άνθρωποι είχαν την έμπνευση να μαγνητοφωνούν τις ομιλίες που πηγαίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι, ο πατήρ Αυγουστίνος μπορεί να σιώπησε και δεν μπορεί πλέον να πει πολλά πράγματα, ελάχιστα πράγματα λέει. Τα εντελώς απαραίτητα, πεινό, διψό, πονό, αυτά τα τρία λέει συνήθως. Όπως έλεγε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στα γεράματά του, τεκνία, αγαπάτε αλλήλους. Ακριβώς, κάπως έτσι είναι και ο γεροντάς μας. Αλλά έχει αυτές τις κασέτες που είπατε που τώρα γίνονται σε σύγχρονη μορφή, σε CD και μπορεί ο καθένας να τον ακούσει και να ωφεληθεί. Θα έχουμε σίγουρα τη δυνατότητα οι τεχνικοί μας να μας δείχνουν και τον πατέρα Αυγουστίνο και θα έχουμε πάλι την ευχαίρεια να τον ακούσουμε και λίγο να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από μία ομιλία του. Λοιπόν, ο πατέρα Αυγουστίνος από το πνεύμα των Κολυβάδων γέροντα έχει επηρεαστεί. Από τη Μονή της Λοκοβάρδας, τότε ήταν η ευλογία να υπάρχει ένας φωτισμένος ηγούμενος ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος. Άγιος. Ένας σύγχρονος Άγιος. Ήταν ο πρώτος πνευματικός του πατέρας. Τον έφερνε ο πατήρ του πατρός Αυγουστίνου Νικόλαος Καντιώτης κάθε μεγάλη Σαρακοστή και τις μικρές Σαρακοστές στο σπίτι και εξομολογούσε στο σπίτι του πατρός Αυγουστίνου όλο το χωριό των Λευκών που ήταν ένα μεγάλο κεφαλοχώρι και είναι ακόμα ένα πανέμορφο μεγάλο κεφαλοχώρι. Και εκεί ο πατήρ Αυγουστίνος απέκτησε τις πρώτες πνευματικές εμπειρίες μέσω του πνευματικού αισθητηρίου και της πνευματικής εμπειρίας του γέροντος Φιλοθέου του Ζερβάκου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ήταν ο πρώτος πνευματικός του. Ο πατήρ Φιλόθεος τον στήριξε πάρα πολύ και τον στήριξε μέχρι τα γυμνασιακά του χρόνια, τα οποία τα εμαθήτευσε στο Λύκειο, στο γυμνάσιο της Σύρου και είχε τον περίφημο Ιωάννη Ρώσιος καθηγητή, αυτό που έχουμε το λεξικό των ανωμάλων ρημάτων. Και έπειτα στην Αθήνα εισήλθε στο οικοτροφείο της αδελφότητος η Ζωή και έγινε υπογραφεύς του περιφήμου καθηγητού Παναγιώτη Τρεμπέλα. Ήτανε ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, για όσους δεν το γνωρίζουν, ποτέ δεν έγραφε τα συγγράμματά του με το χέρι του, αλλά υπαγόρευε. Τι λέτε, σαν τον Οργένη. Και είχε πολλούς υπογραφείς. Και ένας από αυτούς ήταν και ο πατήρ Αυγουστίνος, ως Ανδρέας Καντιώτης τότε. Ποτέ ο μακαριστός καθηγητής δεν είχε, δεν έγραφε. Ναι, αυτό μας έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος. Σπανίως έπαιρνε, λέει το. Το ίδιο έκανε και ο πατήρ Αυγουστίνος. Σας αποκαλύπτω και ένα μυστικό. Το πήρε από τον Παναγιώτη τον Τρεμπέλη, τον μακαριστό, και ο ίδιος ποτέ δεν έγραφε με το χέρι. Υπαγόρευε. Πάντα υπαγόρευε. Και μετά, όταν έβλεπε το κείμενο, έκανε και τις διορθώσεις τις οποίες ήθελε. Έγραφε όταν υπαγόρευε και έκανε κάτι σαν καρδιογράφημα. Φυσικά δεν μπορούσες ποτέ να διαβάσεις αυτό το οποίο. Άριστος χειριστής της γλώσσας και της πένας. Άριστος. Και της γλώσσας και της πένας. Τη γλώσσα. Ναι. Και μπήκε λοιπόν στο οικοτροφείο εκεί, εξήλθε από το οικοτροφείο. Όπου εργάζεται και σπουδάζει. Εργάζεται και σπουδάζει. Παράλληλα προσπαθεί να βοηθήσει και τον πατέρα του, ήταν έμπορος ο πατέρας του στις εμπορικές του ενασχολήσεις, να τον βοηθήσει, του δίνει, μου κάνει εντύπωση ότι αυτός ο πολύς Αυγουστίνος στα γράμματα της νιώτης του δίνει στον πατέρα του εμπορικές κατευθύνσεις και του λέει ότι αυτό είναι πιο καλό και πιο φθηνό, αυτό να αγοράσεις, να μην αγοράσεις κάποιο άλλο πράγμα. Φεύγει από το οικοτροφείο της αδελφότητος Ζωή και πηγαίνει με τη μητέρα του, την Σοφία, στο νησί της Σίου, όπου η μητέρα του ήταν δασκάλα, είχε πάρει μετάθεση και ήταν στην Ίω. Και εκεί βοηθάει την μητέρα του στην Ίω και μάλιστα σημειώνει εκεί κάτι πολύ όμορφο, πατήρ Αυγουστίνος. Εκεί αισθάνθηκα, λέει, την απόλυτη μοναξιά και αισθάνθηκα τον Θεό να μην καταλείπει. Αλλά τότε ήταν ο Θεός παρόν, λέει.
Εκεί που αισθάνθηκα την εγκατάλειψη του Θεού, εκεί ο Θεός ήταν παρόν. Και με έναν τρόπο πολύ θαυμαστό έδειξε ο Θεός τι ήθελε από τον πατέρα Αυγουστίνο. Ο Μητροπολίτης, ο γείτονας εδώ. Να δίνουμε και μηνύματα πνευματικά, γέροντά μου. Ναι. Δηλαδή αυτό που αισθάνθηκε ο γέροντας, να είναι μόνος και να αισθάνεται την εγκατάλειψη. Πόσοι αδελφοί μας σήμερα δεν αισθάνονται αυτή την εγκατάλειψη? Αλλά να λένε αυτό που είπε μετά ο γέροντας, ότι εκεί που αισθανόμουν μόνος, εκεί ήταν ο Θεός κοντά μου. Έτσι. Άρα λοιπόν οι αδελφοί μας που πονούν, που πάσχουν, που υποφέρουν, που δοκιμάζονται, να μην αισθάνονται ποτέ μόνοι τους. Και δεν είναι μόνοι και δεν είμαστε μόνοι στον αγώνα. Να έχουν και να έχουμε την ελπίδα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Τότε που αισθανόμαστε ότι χάνουμε τα πάντα, τότε που αισθανόμαστε ότι είμαστε εγκαταλειμμένοι από όλους, τότε που αισθανόμαστε τις δυνάμεις μας να μας εγκαταλείπουν, τότε που αισθανόμαστε ότι ο κόσμος όλος φεύγει κάτω από τα πόδια μας, τότε να μην χάσουμε την ελπίδα. Τότε λοιπόν που αισθανόμαστε ότι καταποντιζόμαστε, δίπλα μας είναι ο Κύριος και λέει: Ολικόπιστε, ιστή ενδίστασα. Ακριβώς. Είναι δίπλα μας λοιπόν ο Κύριος και αυτό προς παρηγορία των αδελφών μας και ιδιαίτερως των πονεμένων αδελφών μας. Συνεχίζεται λοιπόν. Ο Μητροπολίτης λοιπόν Αιτωλίας και Ακαρνανίας στην εποχή του 1935 ήταν ο Ιερόθεος, ο οποίος ήταν από παρονοξίας και γνώριζε τον πατέρα Αυγουστίνο. Του στέλνει λοιπόν μια επιστολή στην Υιού και του λέει: Θέλω να έρθεις κοντά μου να υπηρετήσεις. Αυτή η επιστολή είχε μια περίεργη τύχη. Έρχεται στην Υιού όπου ήταν ο πατήρ Αυγουστίνος και ο ταχυδρόμος που μοίραζε τα γράμματα χάνει την επιστολή, η οποία πέφτει μέσα στις λάσπες. Δεν την επέδωσε στον πατέρα Αυγουστίνο. Μετά από δύο μέρες, σε μια βόλτα του πατήρα. Λαϊκός τότε. Λαϊκός. Ανδρέας Καντιώτης. Ανδρέας Καντιώτης. Μετά από δύο μέρες, ο πατήρα Αυγουστίνος κάνει μια βόλτα. Και βλέπει πάνω στη λάσπη έναν φάκελο. Κύριε Λέσου. Σηκώνει τον φάκελο και λέει: Αξιότιμο κύριο Ανδρέα Καντιώτη. Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Ιερόθεος. Ανοίγει το γράμμα και του λέει: Πάρε το πρώτο πλοίο και έλα να με συναντήσεις στο Μεσολόγγι. Σε περιμένω, θέλω να γίνει συνεργάτης μου. Φανταστείτε ότι αν αυτό το γράμμα δεν είχε βρεθεί, ίσως να μην ήταν η ίδια εξέλιξη στη ζωή του πατρός Αυγουστίνου. Πηγαίνει λοιπόν με χαρά. Καλά, ο Θεός μας καλεί και μέσα από τη λάσπη, γέροντα. Δηλαδή τόσους τρόπους χρησιμοποιεί όταν θέλει να μας καλέσει κοντά του. Τόσους τρόπους. Και μέσα από τη λάσπη και μέσα από τον Άδη μας κάλεσε. Όταν πήγε στον Άδη και πάνω από το Σταυρό μας κάλεσε. Και πάνω από το θρόνο του μας καλεί. Ο Θεός για να μας καλέσει και να μας φέρει κοντά του χρησιμοποιεί όλα τα μέσα. Τα δεν φοβάται ο Θεός κανένα μέσο για να χρησιμοποιήσει για να μας φέρει κοντά του. Ακόμη και το γράμμα μέσα από τη λάσπη. Δηλαδή με τη λογική θα έπρεπε να έχει υποστεί φθορά, να έχει καταστραφεί, θα να έχει αλλοιωθεί, να μην δώσει σημασία. Τώρα μέσα στη λάσπη, πώς θα δώσουμε σημασία? Βλέπουμε ένα γράμμα. Να σκύψουμε μέσα στη λάσπη, στα λασπόνερα, να πάρουμε το γράμμα, να το ανοίξουμε. Δεν είναι τυχαία πράγματα αυτά. Δεν υπάρχει τυχαία. Και την εντολή του να μην είμαστε περίεργοι, ίσως να μην έσκυβε και να το πάρει. Αλλά να καταλήξουμε και κάπου αλλού. Έτσι θα κάνουμε και εδώ τα πνευματικά σχολιάκια μας, γέροντα. Είστε πάρα πολύ γλαφυρός. Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως θα διηγήσετε για τον ευλογημένο Άγιο αυτό γέρο, τον πατέρα Αυγουστίνο. Ο Θεός πραγματικά χρησιμοποιεί τα πάντα στη ζωή για να μας οδηγήσει στον αγιασμό, στη σωτηρία και να μας αξιοποιήσει μέσα στον αμπελόνο του και ότι δεν υπάρχει τύχη. Δεν τα πάντα τα κατευθύνει η χάρη του Θεού. Δεν έχει δικαίωμα ο Χριστιανός να μιλάει περί τύχης από τη στιγμή που ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι και μια τρίχα να πέσει από το κεφάλι σας. Είναι μέσα γιατί, στο θέλημά του. Είναι γιατί εγώ έδωσα εντολή. Πώς θα μιλήσουμε για τύχη λοιπόν εμείς? Παίρνει λοιπόν ο γέροντας την επιστολή, νέο παιδί τότε. Ετοιμάζει τα πράγματά του, ήταν η φωνή του Θεού που περίμενε τόσο καιρό. Το κάλεσμα. Το κάλεσμα του Θεού που περίμενε τόσο καιρό. Και πηγαίνει στην Αιτωλοκαρνανία. Εκεί, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Μητροπολίτης Αιτωλοκαρνανίας Ιερόθεος, τον κύριο μοναχό, και έπειτα τον χειροτονεί διάκονο. Και αφού τον χειροτονεί διάκονο, αποφασίζει να τον κάνει πρωτοσύγγελο. Είναι κάτι περίεργο στα εκκλησιαστικά δρόμενα το να γίνει ο διάκονος πρωτοσύγγελος. Και όμως ο Μητροπολίτης Ιερόθεος έκανε τον πατέρα Αυγουστίνο. Εξετίμησε τα προσόντα, το ακέραιον του χαρακτήρος, τη μόρφωση, το πνευματικό του επίπεδο, την εσωτερική του καλλιέργεια. Και τον έκανε πρωτοσύγγελο και ιεροκήρυκα. Ο πατήρ Αυγουστίνος στο Μεσολόγγι έδωσε όλη την ανική εκμάδα και το σφρίγος.
Έκανε το περιοδικό Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός, ανέδειξε τον Άγιο Κοσμά τον Ιτωλό. Το οποίο ξέρετε, συνεχίζεται. Το γνωρίζω, ναι. Ο νυν Μητροπολίτης, ο πατήρ Κοσμάς, συνεχίζει. Τον αγαπάει και ο σέβεται και ο Μητροπολίτης. Πράγματι, έτσι είναι. Τον πατέρα Αυγουστίνο. Από εκεί λοιπόν ξεκινά το περιοδικό. Από εκεί ξεκινάει το περιοδικό. Πόσα πράγματα θα μάθουμε σήμερα. Επίσης, εκεί ανέδειξε και την και γι' αυτό έχει και μεγάλη ευλάβεια στον Άγιο Κοσμά τον Ιτωλό. Ο πατήρ Αυγουστίνος. Ο πατήρ Αυγουστίνος πήγε κάποτε σε μια περιοδία εκεί στα χωριά του Ξηρομέρου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στην Τολοκαρνανία. Και εκεί κήρυξε. Και όταν κήρυξε, τον βρήκε ένας γέροντας και του λέει: «Αυτά που λες εσύ δεν είναι τίποτα», του λέει. «Τι εννοείς», του λέει ο πατήρ Αυγουστίνος. «Θα σου δώσω εγώ ένα βιβλίο για έναν Άγιο», λέει, «που όταν μιλούσε και τα πρόβατα τον άκουγαν». Και του έδωσε τις διδαχές του Άγιο Κοσμά, όπως είχαν καταγραφεί σε μια πρόχειρη καταγραφή από τους κατοίκους εκεί της περιοχής. Το βρήκε ο πατήρ Αυγουστίνος αυτό το βιβλίο και σαγηνεύτηκε. Εν τω μεταξύ ήταν και ο πατήρ Σοφρόνιος Παπακυριακού ιεροκήρυξ της Μητροπόλεως εκείνο το διάστημα, που είχε ασχοληθεί με τον, ο πρώτος μάλλον που ασχολήθηκε με τον πατέρα Άγιο Κοσμά είναι ο πατήρ Σοφρόνιος Μακαριστός. Πήρε και αυτό το υλικό, το δούλεψε και έβγαλε αυτό το βιβλίο Άγιος Κοσμάς Ιτωλός, που τώρα κυκλοφορεί 35η έκδοση, 300, δεν θυμάμαι. Έχω χάσει τον αριθμό. Έκδοση ο Σταυρός. Ο Σταυρός, αδελφότητα που έδωσε ο πατήρ Αυγουστίνος. Μάλιστα. Από το Μεσολόγγι φεύγει μετά την κήρυξη του πολέμου του 40 και μπαίνει σε έναν αγώνα που θαυμάζει κανείς αυτόν τον άνθρωπο. Να σας πω κάτι. Του είχε αναθέσει ο Μητροπολίτης Ιερόθεος, επειδή είχε εμπιστοσύνη στην κρίση του, να κάνει κάποτε ανακρίσεις. Το γνωρίζω. Πήγα να το αποφύγω φυσικά. Λοιπόν, για κάποια περίπτωση και ο πατήρ Αυγουστίνος, ο πρόδρομος και ο Χρυσόστομος πάντοτε. Εδώ είναι το μεγαλείο τώρα του πατέρας Αυγουστίνου. Ναι, ναι, ναι. Κάνει ανακρίσεις και το πόρισμα δείχνει ότι ελλείψη στοιχείων δεν μπορεί να καταδικάσει τον. Και νομίζω σε πάρα πολλές περιπτώσεις και ο συνοδικός αρχιερεύς. Και ο συνοδικός αρχιερεύς. Αυτός ο αυστηρότατος Αυγουστίνος ήταν ο πιο επίκης στα συνοδικά δικαστήρια. Όταν δεν υπήρχαν τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα κατοχύρωναν την δίκη. Ακριβώς. Και έσχισαν, λέει. Πήρε λοιπόν ο Μητροπολίτης Ιερόθεος την αναφορά, και το όταν πόρισμα, είδε ότι είναι αθωτικό λόγω αμφιβολιών, πήρε και το σκησε. Θύμωσε ο πατήρ Αυγουστίνος και αυτό έγινε αφορμή, φλουηρός όπως ήταν, να φύγει από τη Μητρόπολη του Αλοκαρνανής. Προσέξτε όμως, ο πατήρ Αυγουστίνος όταν έγινε επίσκοπος και πήγε στα συνοδικά δικαστήρια, ψάχνοντας εκεί στους φακέλους ως τρυποκάριδος που ήταν και τον αγαπούσε πολύ οι βιβλιοθήκες και αρχεία, ψάχνοντας εκεί βλέπει το όνομα αυτού του ιερέως που γινόταν οι ανακρίσεις. Βγάζει λοιπόν το φάκελο για να δει τι απέγινε, τον καταδίκησαν, τον καταδίκησαν. Και τι είδε, ο Μακαριστός Ιερόθεος που αγαπούσε αληθινά τον πατέρα Αυγουστίνο. Είχε συράψει. Είχε πάρει όλα τα χαρτάκια που τα έσχισε και τα κόλλησε πάνω σε. Έκανε σύσταση. Και έκανε συραφή και το έβαλε μέσα στον φάκελο. Το. Μάλιστα. Και το πόρισμα λοιπόν ήταν αθωτικό. Και αυτό συνέβη, όπως είπατε, και εγώ γνωρίζω κατά επανάληψη στα συνοδικά δικαστήρια. Λοιπόν, Γέροντα, φεύγει λοιπόν από την. Και ανεβαίνει δυτικά, βόρειο-δυτικά. Ανεβαίνει πάνω στα Γιάννενα. Είναι η εποχή που τα Γιάννενα είναι Ιταλοκρατούμενα. Ο πατήρ Αυγουστίνος δεν το αντέχει αυτό. Επίσκοπος Ιωαννίνων ήταν ο μετέπειτα Αθηνών Σπύριδων Βλάχος, που αγαπούσε πολύ τον πατέρα Αυγουστίνο. Και κάποια Χριστούγεννα, παρόντος του αρχιερέως, τα Χριστούγεννα του 41 πρέπει να ήταν, εκεί πρέπει να ήταν, ο πατήρ Αυγουστίνος ανεβαίνει στον Άμβονα και με αφορμή τη γέννηση του Χριστού, στην Τωρία τη φωνή λέγει: «Αδελφοί, δύο άστρα δεν θα δείσουν ποτέ στο παγκόσμιο στερέωμα. Το πρώτο άστρο είναι το άστρο της Βηθλέμ, το άστρο του Χριστού. Και το δεύτερο άστρο είναι το άστρο της Ελλάδος. Όσο και αν βάρβαροι εχθροί προσπαθούν να σβήσουν το...» Έκανε ένα κήρυγμα πολύ δυνατό, ενθουσίασε το πλήθος. Κατεβαίνει κάτω ο Μητροπολίτης Σπυρίδων, τον αγκαλιάζει, τον φυλάκι του, λέει: «Φύγε από την πόρτα του ιερού, γιατί έρχονται να σε συλλάβουν». Αμέσως διαδόθηκε. Αμέσως. Ήταν ήδη καραμπινανεροί μέσα και στην εκκλησία. Και οι πράκτορες. Πράγματι λοιπόν έρχονται να το συλλάβουν. Ο πατήρ Αυγουστίνος φεύγει από την πόρτα του Αγίου Αθανασίου του Μητροπολιτικού Ναού και μάλιστα το μόνο που πρόλαβαν και είπαν μεταξύ τους δύο μεγάλοι αυτοί άνδρες είναι: «Την μητέρα μου», είχε ο πατήρ Αυγουστίνος μαζί του τη μητέρα του, και του λέει ο Σπυρίδων:
«Φύγε και η μητέρα σου μητέρα μου». Και από τότε ο Σπυρίδων παρακολουθούσε την, και φρόντιζε τη μητέρα του πατρός Αυγουστίνου. Φεύγει λοιπόν ο πατήρ Αυγουστίνος από την από τα Γιάννενα και αρχίζει, όπως λέει ο ίδιος, τη μεγάλη περιπέτεια της Μακεδονίας. Διαβάσεις Μακεδονία, βοήθησον ημίν. Βοήθησον ημίν. Όλα Θεού οικονομίες είναι, πατέρα Χριστάτε. Και αυτά και τα δύσκολα της ζωής μας Θεού οικονομίες είναι. Αυτά που μας φαίνονται ότι μας φέρουν σε αδιέξοδα και σε δυστυχίες, καμιά φορά βλέπεις το χέρι του Θεού και σου κάνει το, ανοίγει παράθυρα και λες πω, πω, ενώ αισθανόμουν εγκλωβισμένος, αισθάνομαι ελεύθερος. Αυτό όπως συνέβη και με τον Ιωσήφ, που τα αδέρφια του τον πολλούν να τον βγάλουν από τη μέση και ο Θεός τον κάνει αντιβασιλέα της Αιγύπτου. Έτσι ακριβώς. Οι αδελφοί του σκέφτησαν πονηρά περί αυτού και ο Θεός τον αναδεικνύει αντιβασιλέα. Έτσι. Διότι πόσοι δεν σκέφτησαν πονηρά κατά του πατρός Αυγουστίνου και ο Θεός τον ανέδειξε Μητροπολίτη. Θα προχωρήσουμε όμως την κουβέντα μας. Πηγαίνει λοιπόν στη Μακεδονία. Έρχεται λοιπόν στη Μακεδονία και περιοδεύει την Μακεδονία. Έρχεται Φλόρινα στην περίοδο της κατοχής. Εκεί ίδρυσε έναν σύλλογο που γινόταν κάθε εσπερινά κηρύγματα κτλ. Πηγαίνει Γρεβενά, δεν μπορεί να πάει επειδή είναι τα Γρεβενά κατακτημένα και πηγαίνει τελικά η Σεβαστός στέλνει Κοζάνη. Εκεί στην Κοζάνη μεγαλούργησε. Εκεί πράγμα. Εκεί στην περίοδο της κατοχής εκεί έγινε η επανάσταση της αγάπης. Έτσι, η αντίσταση της αγάπης. Σας θυμίζει κάτι? Βέβαια. Το βιβλίο του πατρός Αυγουστίνου Μύρου, τότε Παναγιώτη Μύρου. Αντίσταση αγάπης. Στην Κοζάνη ο πατήρ Αυγουστίνος έκανε 8.000 μερίδες καθημερινώς έδινε. Μέσα στην κατοχή, αυτό μπορούμε να το διανοηθούμε. 8.000 μερίδες κάθε μέρα τάζει. Και παρακαλώ, δεν τάιζε μόνο τα παιδιά και τους φτωχούς των Ελλήνων. Τάιζε τα παιδιά και τους φτωχούς των λεγόμενων βουλγαροφρόνων. Τάιζε τα παιδιά και τους φτωχούς των ανταρτών. Με αποτέλεσμα οι δυνάμεις κατοχής να θέλουν να τον εξοντώσουν τον πατέρα Αυγουστίνο. Και κάποτε συνέβη το εξής. Αποφάσισαν να συλλάβουν τον πατέρα Αυγουστίνο. Στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη. Οι Γερμανοί. Οι κατακτητές. Με την κατηγορία ότι ταΐζει και περιθάλπει παιδιά ανταρτών. Τι χρειάζεται έχουμε μαρτύρων. Εισαγγελεύς στην Κοζάνη ήταν ο Θεόδωρος Κρέκας. Ένας πιστός άνθρωπος. Παίρνει εντολή από τις δυνάμεις κατοχής να καλέσει τον πατέρα Αυγουστίνο στις εισαγγελέας και να τον οδηγήσει στην κομμαντατούρ, στην στρατιωτική διοίκηση των Γερμανών. Η γυναίκα του μαθαίνει το γεγονός και στέλνει ένα γράμμα, ένα μπιλετάκι το οποίο υπάρχει ακόμα. Θεόδωρε, σε παρακαλώ πολύ, μην κάνεις κακό στον πατέρα Αυγουστίνο. Τι μας θυμίζει αυτό? Μην γίνεις άλλος Πόντιος Πιλάτος. Έτσι. Που έσπευσε η γυναίκα του Πιλάτου να του πει ότι το βράδυ δεν κοιμήθηκα καθόλου. Έτσι. Με αυτό το όνειρο που είδα. Πηγαίνει λοιπόν ο πατήρ Αυγουστίνος, ο εισαγγελέας φυσικά θετικά γιατί θυμμένος απέναντί του, και λέει ο πατήρ Αυγουστίνος, ενά που με γλίτωσε ο Χρυσόστομος πάλι. Λέει. Μα του λέει κάποιος, τι εμφανίστηκε ο Χρυσόστομος? Όχι, λέει, ακούστε. Λέει. Με ρωτάει ο ανώτατος διοικητής, στρατιωτικός διοικητής Κοζάνης ο Γερμανός, για ποιον λόγο, αν ταΐζω παιδιά ανταρτών. Και του λέω στην τωρία τη φωνή, ναι, ταΐζω παιδιά ανταρτών. Και μου λέει, για ποιον λόγο το κάνεις, δεν ξέρεις ότι είναι εναντίον μας? Και του είπα, λέει, ένα παράδειγμα που το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Ο κληρικός είναι μια βρύση, η οποία βγάζει άφθονο νερό. Από την βρύση θα έρθει, θα πιει νερό και το περιστέρι, θα πιει και το κοράκι. Θα πιει και ο λύκος, θα πιει και το αρνί. Είναι αδύνατον η βρύση όταν έρχεται ο λύκος να σταματάει να βγάζει νερό. Πώς του λέει του στρατιωτικού διοικητού, εγώ θα σταματήσω να βγάζω νερό για αυτούς τους ανθρώπους? Δεν είναι αυτοί άνθρωποι? Δεν είναι αυτοί άνθρωποι? Το αποτέλεσμα ήταν? Το αποτέλεσμα ήταν να αφήσει ελεύθερο διοικητής. Ήταν μάλλον καλλιεργημένος άνθρωπος. Φυσικά ευνοήθηκε και από την εισήγηση του εισαγγελέως. Και τελικά ο πατέρας Αυγουστίνος έμεινε ελεύθερος. Αλλά είχε και από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά τον έλεγαν γιατί ταΐζει τα παιδιά των ανθρώπων που είναι εκεί μες στην Κοζάνη, ας πούμε. Και
Των δεξιών. Δεν θέλω έτσι να το πω. Ξέρετε, οι πολιτικές πληγές στην πατρίδα μας ακόμα είναι νοπές. Ας τις αποφεύγουμε λοιπόν, να μην τις ξύνουμε. Οι πληγές είναι καλό να μην ξύνονται. Όταν όμως βρέθηκε με έναν από τους αρχηγούς των ανταρτών τέτα-τέτ και του εξήγησε ο πατήρ Αυγουστίνος, τότε ο αρχηγός του έστειλε τζουβάλια με αλάτι. Ξέρετε, το αλάτι ήταν πολύ σημαντικό εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχε αλάτι πάνω στη Μακεδονία. Και αυτό του έγινε αφορμή να συντηρηθούν πολλά ήδη και τα ψάρια να τα παστώσουν και τα κρέατα να τα παστώσουν. Δηλαδή το αλάτι έχει δύο ιδιότητες. Να νοστιμίζει και να συντηρεί. Και να συντηρεί. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, ημίσεστε το άλας της γης. Λοιπόν, Γέροντα. Στην Κοζάνη, λοιπόν, εκεί, ενώ κάνει 8.000 μερίδες, δεν τρώει ουδέποτε στο συσίτιο. Για να μην κατηγορηθεί ότι κάνει τα συσίτια για να ζήσει και ο ίδιος. Μάλιστα, δε, στην Κοζάνη, άκουσε και το εξής, πριν να γίνουν τα συσίτια. Είχε βρει λίγο κρεατάκι και έδωσε στην νοικοκυρά του να το μαγειρέψει. Ήταν ο πατήρ Αυγουστίνος πολύ ίσχνος. Αδύναμος, με στρατιωτικές αρβίλες. Φιλάστενος. Όχι τόσο φιλάστενος, ίσχνος ήταν. Αδύνατος άνθρωπος που νόμιζε θα τον πάρει ο άνεμος. Και από την ασκητική ζωή. Και έτσι ακριβώς. Και άκουσε λοιπόν, μύρισε το κρέας και άκουσε μια κυρία που ρώτησε, βράζεις κρέας? Ναι, λέει, βράζω για τον παπά κρέας. Αυτό το θεώρησε σαν προσβολή σε μια εποχή που οι άλλοι δυσκολεύονταν να φάνε και γι' αυτό είπε ο πατήρ Αυγουστίνος, δεν θα ξαναφάω κρέας ούτε θα φάω από το συσίτιο. Ού μη φάω κρέας στον αιώνα. Και πήγαινε και έτρωγε όταν έτρωγε στην λέσχη αξιωματικών της Κοζάνης όταν έτρωγε, ας πούμε, και μέσα στα συσίτια δεν έφαγε ποτέ του. Από την Κοζάνη φεύγει στα Γρεβενά, ανταρτοκρατούμενα τα Γρεβενά. Εκεί συναντάει εκλεκτούς νέους. Ένας από αυτούς είναι και ο νυν Μητροπολίτης μας, ο πατήρ Θεόκλητος. Κυριολεκτικά μάγευε ο πατήρ Αυγουστίνος όπου πήγαινε. Σε σαγίνευε. Εγώ αυτό μπορώ και από προσωπική εμπειρία να πω. Όταν άνοιγε το στόμα του, σε πήγαινε όπου ήθελε. Σε ενθουσίαζε τόσο πολύ, σε κατένισε τόσο πολύ που μπορούσες να κλαις με τα δακρύων. Ή να πάρει στάρματα. Ναι, διότι. Στάρματα. Ναι. Μπροστά στον αγώνα, τον πνευματικό αγώνα. Ναι. Στον αγώνα των πνευματικών για τη δόξα του Χριστού και της Ελλάδος. Εκεί λοιπόν στα Γρεβενά έκανε μια πολύ πολύ καλή δουλειά. Και βγήκαν πολλοί εργάτες του Ευαγγελίου από τα Γρεβενά. Είναι ο Στέργιος Σάκος, καθηγητής Πανεπιστημίου, ο Θεόφιλος ο Ζεσόπουλος που είναι ο ιδρυτής της αδελφότητας Λιδία και στο 4Ε που είναι στο τηλεοπτικό σταθμό. Είναι ο Γερβάσιος ο Ραπτόπουλος, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος των αποφυλακίσεων. Χιλιάδες αποφυλακίσεις. Ο πατήρ Αμβρόσιος που ήταν πρωτοσύγκυρος στη Μητρόπολη Βερίας, ο Κυρατζής. Πολλοί εργάτες του Ευαγγελίου προήλθαν από τα Γρεβενά, και άντρες και γυναίκες. Οι οποίοι πραγματικά εμιμήθησαν τον διδάσκαλο. Έτσι ακριβώς. Φεύγει λοιπόν και από τα Γρεβενά, πηγαίνει στην Έδεσα. Στην Έδεσα χειροτονείται πρεσβύτερος από τον Μητρό. Όλο αυτό το διάστημα διάκονος. Χειροτονείται πρεσβύτερος και πηγαίνει λίγο Θεσσαλονίκη, κατεβαίνει κάτω Καριστία και τον είχαν λίγο μπαλάκι όλοι τους, γιατί... Ναι. Δεν ήταν λίγο δύσκολο σαν χαρακτήρα ο πατήρ Αυγουστίνος. Δύσκολο και δύσχριστο. Και δύσχριστο. Και βαρύσει το βλέπουν και το ακούει. Κυρίω το ακούει. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή. Επισπίδωνος Βλάχου. Να έρθει ο αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων στην Αθήνα. Ο Ιωαννίνων που τον ήξερε. Που τον αγαπούσε. Και του λέει: Αυγουστίνε, θα έρθει κοντά μου. Πηγαίνει λοιπόν κοντά στον Σπυρίδωνα τον Βλάχο. Χωρίς όμως να του χαρίζεται και στον Σπυρίδωνα, παρότι τον αγαπούσε πάρα πολύ ο πατήρ Αυγουστίνος. Φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη η αλήθεια. Ναι. Και μάλιστα θα σας πω ένα περιστατικό. Κάποτε του είπε ο Σπυρίδωνα Βλάχος, κάτι είχε γίνει και έτρωγε ένα κουλούρι. Και είχε πέσει ένα σισάμι κάτω και του λέει ο Σπυρίδωνα, ρε Αυγουστίνε, ξέρεις τι δύναμη έχω, να πάρω αυτό το σισάμι, παμ, να το εκτοξεύσω όπου θέλω. Και του λέει ο πατήρ Αυγουστίνος, έχετε δύναμη, μακαριότατε, δεν αφισβητώ ότι έχετε αυτή τη δύναμη, αλλά
Αν με διώξετε εμένα, θα αφήσετε το μαντρί χωρίς σκυλία. Γιατί ήταν ένα σκύλος από την Αυγούστη. Ναι, 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 ναι. Και κάποιος πήγε να παραπονεθεί, έχω ακούσει, στον Σπυρίδωνα, τον Βλάχο, τον Μακαρίτη, τον Αρχιεπίσκοπο, για τον πατέρα Αυγουστίνο, και του είπε, βρε, του λέει, σε δάγκωσε, του λέει, σε δάγκωσε. Έτσι, έτσι ακριβώς όπως το είπατε τώρα εσείς. Τον θεωρούσε ένα μαντρόσκυλο της πείμνης του Χριστού. Άλλος δε πάλι που του είπε, τι πήρες τον Αυγουστίνο, δεν σου κάνει προβλήματα. Λέει ο Ήπιος Σπυρίδων, έρε, εγώ πήρα ένα μαντρόσκυλο. Θα γαυγίζει λέει, από πάνω λέει, από την Κηφισιά, άλλο που να κατεβεί, να ακουστεί λέει, κάτω στο Κερατσίνη. Γιατί τότε ήταν η Αρχιεπισκοπή ενιαία, ξέρετε. Ήταν πολύ μεγάλη. Λέει, ώσπου να ακουστεί το γαύγισμά του κάτω. Μάλιστα. Εκεί στην Αθήνα έκανα επιτέλεσε σπουδαίο έργο. Πάρα πολύ σπουδαίο. Ιδρύει την Ιεραποστολική Αδελφότητα Σταυρός. Σταυρός με νέου θεολόγου, με ζήλο, αφιλοκερδί, αφιλοχρήματο, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ και την Αρχιεπισκοπή Αθηνών στα κατηχητικά και στο κηρυκτικό τομέα. Επίσης δημιουργεί και άλλες γυναικείες αδελφότητες συνεργαζόμενες με την Βασική και την Κεντρική Αδελφότητα ο Σταυρός. Κηρύττει ανελιπώς και διδάσκει σε όλες τις εμπορίες της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ο κόσμος πολλές φορές απ' έξω. Απ' έξω έκλειναν δρόμοι, όλοι οι ζωοδοχοπηγείς έκλειναν με μεγάφωνα για να ακούει ο κόσμος τις ομιλίες του Πατρός Αυγουστίνου, μπροστά σε όλους τους αγώνες, στο θεολογικό ζήτημα τότε με τους θεολόγους μπροστά, στα καλλιστεία μπροστά, η Πάτρα στον έχει γευτεί του Πατρός Αυγουστίνου στην παρουσία, παρουσία και εναντίον του Καρναβάλου. Θυμάστε, έχει επίσης, γνωρίζουν οι περισσότεροι και τη στενή του σχέση με τον Άγιο τον Πατρόν, τον Πατέρα Γερβάσιο, τον Παρασκευόπουλο. Μέσα στην Αθήνα λοιπόν δίνει την οριμότητά του. Και τη μαρτυρία του. Και τη μαρτυρία του. Ενώ όπως είπαμε στην αρχή στο Μεσολόγγι έδωσε την νεανική του βούληση και θέληση και εκμάδα, στην Αθήνα έδωσε την οριμότητά του. Όμορφα κηρύγματα, δυναμικά κηρύγματα. Έλεγε τη Φρυδερίκη, τη Βασιλομήτωρα, για αυτά που ελέγονται ότι είχε αρνηθεί την Ορθοδοξία και ότι είχε προσχωρήσει. Έλεγξε πάλι τους βασιλείς, διότι τις διακόπτει το μνημόσυνο από το Πολιοχρόνιο. Με εγκύκλειό τους είχαν πει ότι θα συνεισφέρουν από το δύσκολο για τη μασονική στοά τους. Έλεγξε, σηκώνει το λάβαρο. Μπήκε μέσα στα γαλιστεία στην Αριζόνα. Δεν θυμάμαι, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, είστε μεγαλύτερη σε ηλικία και τα παρακολουθούσατε. Γενικά έκανε έτσι μια πολύ δυναμική εργασία μέσα στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Όσα οι σκοτεινοί κύκνοι εμηχανεύοντο κατά της πίστεως και κατά της πατρίδος έβρισκαν απέναντί τους αυτόν τον αγωνιστή ιεροκήρυκα. Πάμε γεροντά μου στο 67 τώρα. Στο 67 έρχεται Αρχιεπίσκοπος ο Ιερώνυμος και εκλέγεται Μητροπολίτης Φλωρίνης. Το είχε δει στο όνειρό του ποτέ? Έλεγε ότι όταν θανατήλει ο ήλιος από τη Δύση, τότε ο Αυγουστίνος θα γίνει με το επίσκοπος. Και να λοιπόν. Άλλο ένα θαύμα στη ζωή του πατρός Αυγουστίνου από τα πολλά θαύματα τα οποία έζησε. Να πω και κάτι σημαντικό, ότι ξέρετε ότι, που δεν το γνωρίζονται πολλοί, χείρευε τότε και η Μητρόπολη Θηβών. Και αρχικά προτάθηκε στον πατέρα Αυγουστίνο για τη Μητρόπολη Θηβών. Και αυτός είπε, εγώ υπηρέτησα στη Μακεδονία, δεν πάω κάπου που δεν υπηρέτησα. Αν θέλετε, Μακεδονία, ναι. Είχε και αγάπη για τη Μακεδονία. Την αγαπούσε πολύ. Και ήξερε το αίμα που είχε χυθεί. Την αγαπούσε. Και τη Φλόρινα την αγαπούσε ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα την αγαπούσε, γιατί ήταν τόπος πονεμένος και η Φλόρινά μας. Ήταν πολύ τόπος πονεμένος. Και την είχε περπατήσει, όπως λέτε. Την είχε περπατήσει. Εκλέγεται λοιπόν ο επίσκοπος. Παρότι ο ήλιος δεν βγαίνει ποτέ από τη Δύση. Βγήκε, εκείνο τον Ιούνιο του 67 βγήκε από τη Δύση. Και τον Ιούλιο του 67, νομίζω 17 Ιουλίου του 67, εθρονίζεται Μητροπολίτης. Η χειροτονία στη ζωοδοχοποίηση ήταν Κωνσταντίνο Αγίου Κωνσταντίνου Ομονίας, ο οποίος ήταν κατάμεστος, πλήθος λαού. Από τις 5 τα χαράματα. Να πιάσουν θέση. Έτσι ακριβώς αυτό που υπάρχει και σήμερα στα συνήθεια. Χειροτονείται λοιπόν και ανεβαίνει πάνω, που γίνεται δεκτός με πολύ ενθουσιασμό από τον κόσμο που το γνώριζε. Και αρχίζει ένα έργο στην Φλόρινα απαράμιλο. Τι βρήκε γέροντα στην Φλόρινα? Χωρίς να το δούμε σε πρόσωπο. Βρήκε ερημιά, πνευματική ερημιά. Δεν θα το έλεγα πνευματική ερημιά. Υπήρχε μια αγία μορφή εκεί στην Φλόρινα, ο πατήρ Αθανάσιος Ρούκαλης, ο οποίος χρημάτισε μετά και πρωτοσυγκύρω στη Μητρόπολη Νικαίας.
Αυτός ο άνθρωπος έκανε πολύ σημαντική δουλειά στην πνευματική ζωή της Φλόρινας. Αλλά ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Δεν τη φέρνει, όχι, είναι αλήθεια. Αυτός ήταν που εργαζόταν όμως. Ένας. Ναι. Άρα βρήκε ελλείψεις. Όταν λοιπόν ήρθε, για να καταλάβετε τι ελλείψεις βρήκε, βρήκε 85 κενά. Μπορείτε να διανοηθείτε τι σημαίνει 85 κενά. 85 εκκλησίες κλειστές. Τους παπάδες, φανταστείτε, τους έκλεβαν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Απαγωγή τους έκαναν. Απαγωγή. Δεν είναι σχήμα λόγο αυτό που σας λέω. Έχουν γίνει, έχουμε περιπτώσεις που πήγαιναν με τα πιστόλια και πήγαιναν τους ιερείς για να πάρουν τους καν ανάσταση. Όταν λοιπόν πήγε εκεί, βρήκε 85 κενά, βρήκε μια Μητρόπολη εγκαταλειμμένη, δεδομένου ότι ο Μητροπολίτης Βασίλειος διέμενε στα Αθήνας, αραιά ανέβαινε πάνω. Μετά βγήκε ένας νόμος που του ορίου ηλικίας τότε και έφυγε με τον νόμο περί ορίου ηλικίας. Έμεινε η Μητρόπολη δύο νομίζω χρόνια αδέσποτη. Πήγε λοιπόν ο πατήρ Αυγουστίνος, συνάντησε μια δυσκολότατη κατάσταση, αλλά δεν απελπίστηκε. Μάλιστα έλεγε, βιάζομαι, αυτό ήταν το σύνθημά του. Yes. Βιάζομαι, να τα κάνουμε παιδιά, βιάζομαι, θα με εκθρονήσουν, έλεγε. Δεν πίστευε ότι θα μείνει στην Μητρόπολη. Γίνεται ο νόμος περιμειωμένων προσόντων. Με τη συνέλευση των αρχιερέων τότε και αρχίζει να χειροτονεί ο γέροντας. Αρχίζει να χειροτονεί, γίνεται και ο νόμος της αναγκαστικής αποσπάσεως κληρικών από την Νότια Ελλάδα στη Βόρεια Ελλάδα. Με βαριά καρδιά. Ήρθαν και καλοί, όπως ο Μητροπολίτης εδώ από το Αίγιο, ο κύριος Αμβρόσιος, ο Γιαλίας, έκανε πάνω και είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοιοι καλοί κληρικοί που πέρασαν άφησαν πολύ καλή ανάμνηση. Προσφάτως, πριν ένα χρόνο, ο Μητροπολίτης Αυρός ήρθε στο χωριό όπου διακόνησε και μου έκανε φοβερή εντύπωση πώς τον υποδέχτηκε ο κόσμος. Δηλαδή, με τέτοια θερμά αισθήματα, να τον αγκαλιάσουν. Πατέρ Αυρός, και εγώ είμαι αυτό το παιδάκι που μας έκανε κατηγητικό. Λέω, πόσο καλά κάνει ένας καλός παπάς, ας πούμε. Έστω και αν πέρασε για λίγο, για 6 μήνες, για ένα χρόνο. Αφήνει την καλή ανάμνηση στις ψυχές των ανθρώπων και καλλιεργεί αυτή η καλή ανάμνηση. Ήρθαν λοιπόν και αυτοί οι ιερείς που κάποιοι δούλεψαν πολύ καλά. Κάποιοι όμως δεν δούλεψαν καθόλου καλά. Δεν τους σήκωσε το κλίμα. Είχαν τις οικογένειές τους κάτω. Για τους εγγάμους υπάρχουν πολλά ελαφρυντικά για αυτή τη μετακίνηση. Μάλιστα. Για τους αγάμους όμως... Μάλιστα. Αδικαιολόγητη η θλίψη. Και δεν ήταν. Ήταν ένα εξάμεινο. Ήταν ένας χρόνος. Δεν ήταν μια μόνιμη Μάλιστα. παρουσία. Στην δύσκολη έτσι και αλλιώς περιοχή. Καλύπτει λοιπόν ο γέροντας τα κενά με τα πνευματικά του παιδιά. Αγάμους, εγγάμους. Έφερε όλα τα πολλά πνευματικά του παιδιά τα οποία χειροτώνησε. Πρώτη χειροτονία ήταν ο νυν Μητροπολίτης μας ο πατήρ Θεόκλητος. Γίνεται ένας πνευματικός αναφρασμός στη Μητρόπολη μας. Κατηχητικά και σπερινά κηρύγματα, ομιλίες, λυθίες λειτουργίες. Να πω και κάτι. Ο πατήρ Αυγουστίνος σαν ιεροκήρυξ δεν λειτουργούσε πολυτακτικά. Συνήθως κήρυτε και κοινωνούσε. Σαν επίσκοπος δεν άφησε μέρα μέχρι που τα ποδαράκια του δεν μπορούσαν δεν να τον κρατούσαν που να μην πάει να λειτουργήσει και να μιλήσει. Ίσως να είχε επηρεαστεί θετικά από το λόγιο του Αποστόλου Παύλου που λέει ο Παύλος δεν με απέστειλε να βαπτίζω ο Χριστός αλλά να κηρύττω. Έτσι. Είχε ίσως. Και τον Απόστολο Παύλο τον είχε έτσι πολύ ψηλά. Πάρα πολύ. Ναι. Παύλε, δώστε μου έναν Παύλο φώναζε. Ναι. Δώστε μου έναν Παύλο και θα αλλάξω όλη τη γη. Έλεγε έτσι πάντα στα κηρύγματά του. Άλλαξε, ο πατήρ Αυγουστίνος άλλαξε την πόλη. Άλλαξε την πόλη. Πολλές φορές με έναν τρόπο δυναμικό και πολύ άχαρο. Ξέρετε, οι αλλαγές δεν είναι εύκολες. Καθόλου. Και θα δυσαρεστήσεις και θα θλίψεις και θα κάνεις και λάθη. Θα συγκρουστείς με συμφέροντα. Είναι ανθρώπινο αυτό. Και στις αλλαγές αυτές που έγιναν στη Φλόρινα, πολλές αλλαγές. Και συγκρούστηκε ο πατήρ Αυγουστίνος με συμφέροντα. Και στεναχώρησε ανθρώπους. Και λάθη ο ίδιος έκανε. Αλλά δεν είχε κακή σκοπιμότητα. Το καζίνο που ήθελε να γίνει. Αυτά ήταν τα μετέπειτα. Τις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Τα μετέπειτα είναι. Και δεν ήταν μόνο η Φλόρινα, και οι άλλες πόλεις. Ήταν το Αμίντο, ήταν η Πτολεμαϊδα. Μεγάλη πόλη η Πτολεμαϊδα. 50.000 κατοίκων. Καλά, μπροστά στην Πάτρα σας είναι πολύ μικρή η Πτολεμαϊδα. Για μας είναι μια από τις μεγάλες πόλεις. Και δείχνει λοιπόν όλο αυτό το δυναμικό. Κατασκηνώσει, ίδρυσε, γεροκομεία έκανε. Έχει νέωση, 350 χειροτονήσεις. Τον οικισμό των Αθηγάνων. Αυτό που είναι πολύ πρωτοποριακό, που έρχονται τώρα από την Αγγλία και από τη Γαλλία ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται με τους Ρωμ και θαυμάζουν για αυτήν την
Πράξη του Αυγουστίνου. Το 70. Το 1960. Τόσο νωρίς. Ναι, το 67 ήρθε, μετά από λίγο. Το 69 πρέπει να γίνει. Και προσαρμόστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Και τους έβαλε μέσα στην κοινωνία και η κοινωνία τους αγκάλιασε. Και έχουν αναπτυχθεί και έχουν προοδεύσει και έχουν τις περιουσίες των τώρα. Και εντάξει, κάποια στοιχεία του τσιγκάνικου στοιχείου τα έχουν. Δεν ήθελε και ο ίδιος να τα λιώσει, μάλλον. Δεν ήθελε να τους αποδεχθεί. Ήθελε να κρατήσουν την ταυτότητά τους. Να κρατήσουν την ταυτότητά τους, αλλά έχουν γίνει αποδεκτοί από την κοινωνία. Αποκτούν και ρωτά μου πλέον όλες οι ενορίες εφημερίους. Όλες οι ενορίες εφημερίους αποκτούν ιεροκήρυκες, πνευματικά κέντρα, πρεσβυτέρια δίπλα από το ναό. Έτσι. Μας ξέρετε πολύ καλά. Αφού σας διαβάζω. Απορώ πως μας ξέρετε τόσο καλά. Κάνει τις κατασκηνώσεις, ιδρύει τις κατασκηνώσεις το 69, λειτουργήσαν πρώτη φορά. Προς τα τελευταία χρόνια της ζωής του έκανε και ένα τηλεσκοπείο. Πήρε ένα μεγάλο τηλεσκόπιο για να μπορεί, έλεγε και ο άθεος, να παρακολουθήσει τα μεγαλεία του Θεού και μπας και πιστέψει, έλεγε. Ποιος το κάνει αυτό? Καλά. Ο πεζοδρομικός Αυγουστίνος, όπως του είχαν βάλει την ετικέτα, ας πούμε. Όχι, ποιος μπορεί να το συλλάβει. Ο συντηρητικός Αυγουστίνος. Να πάρει ένα μεγάλο τηλεσκόπιο και να κάνει αστεροσκοπείο στην Φλόρνα, στις κατασκηνώσεις Φλόρνας. Τα παιδιά μας στις κατασκηνώσεις έχουν τη δυνατότητα να δουν τον Κρόνο με το δακτύλιό τους. Όταν εγώ είδα τον Κρόνο με το δακτύλιο, είπα μέσα μου, βρεφτά που μας δίδασκαν τόσα χρόνια, αλήθεια είναι. Φανταστείτε δηλαδή. Τότε μου θυμίζετε. Κάποιος πήγε στο Ιεροσόλυμα και είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αυτό που λέει το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια. Υπάρχουν. Είναι εμπειρία, ξέρετε. Η θεωρία και η εμπειρία. Είδα τον Κρόνο, τώρα κανείς δεν μπορεί να μπει. Η θεωρία και η πράξη. Ακριβώς. Και έκανε το ραδιοφωνικό σταθμό, που τον αγαπούσε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, και έλεγε, σήμερα είπε, εκπληρώνεται ο διακαής πόθος, όχι το Αυγουστίνου, αλλά του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος έλεγε να μπορούσα να ανέβαινα σε ένα βουνό και να κήρυτα και να μ' άκουγε όλος ο κόσμος. Αλλά σήμερα αυτό γίνεται. Λέει, μέσα από τα RGNA κύματα. Μέσα από τα RGNA κύματα. Και να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω. Χρήματα. Δεν ήξερε το χρώμα του χρήματος. Ο ίδιος δεν ήξερε. Και πώς τόσα χρήματα, τόσα έργα, τόσα οικοτροφία, ξέρετε τόσα μοναστήρια πόσο που εύκολα μπορούσε να ανοίγει τις τσέπες και τα πορτοφόλια των ανθρώπων με ένα κηρυγμά του. Έλεγε, θυμάμαι, μην έχετε καβούρια στις τσέπες, μην έχετε καβούρια στις τσέπες. Επαναλάμβανε αυτό που ήθελε να πει. Ανοίξτε τα χέρια σας και δώστε. Δώστε από το υστέρημα ή από το περίσσευμα. Σε βλέπω εσένα που τσιγκουνεύεσαι. Ο άλλος τρόμος λέει, για μένα το λέει, ας πούμε. Άνοιγε. Μα μπορούσε να σε ενθουσιάσει τόσο πολύ που να μην αφήσει τίποτα για τον εαυτό σου και να πας να τα δώσεις. Είχε χάρισμα αυτός ο άνθρωπος, σας λέω. Και του στέλνανε μεγάλα ποσά από την Αμερική, από την Αυστραλία. Δεν μπορεί να φανταστεί. Τώρα είχε και πνευματικά παιδιά πολλά. Είχε. Τα οποία και τον εσέβεντο, τον σέβοντο και τον τιμούσαν και του είχαν πλήρη και απόλυτη εμπιστοσύνη. Διαχειριζόταν πολλά χρήματα ο Πατήρ Αυγουστίνος και διαχειρίστηκε πολλά χρήματα από τα οποία ο ίδιος δεν γνώριζε. Πώς εκοτροφία έγιναν? Πάμε στα έργα, γέροντά μου τώρα. Λοιπόν. Και μάλιστα το 67 που υπήρχε φτώχεια στην Ελλάδα. Πολύ έτσι, μεγάλη. Λίγο μετά από την κατοχή, η Μακεδονία ακόμα χειρότερα επάνω. Η οικοτροφία Φλόρινα και αγοριών και κοριτσιών. Οικοτροφείο Αμίντεο και αγοριών και κοριτσιών. Οικοτροφείο Πτολεμαίδας και αγοριών και κοριτσιών. Εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις, την ίδια χρονική περίοδο αυτή. Αυτά. Εκκλησιαστικό γεροκομείο. Αυτά είναι μόνο στην Φλόρινα. Χώρια που και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος βοηθούσε πνευματικά του παιδιά να κάνουν οικοτροφείο, όπως είναι η Κοζάνη, η Αθήνα, πολλά οικοτροφεία που ήταν το κέντρο του πριν να γίνει επίσκοπος. Κάνει και την εκκλησιαστική σχολή. Ναούς πολλούς. Πολλούς ναούς. Πολλούς ναούς. Καινούριους ναούς, ωραιότατους ναούς. Γκρεμίστηκε ο Μητροπολιτικός σε ένα ναός. Βράδυ. Σε ένα βράδυ. Σε ένα βράδυ γκρεμίστηκε και σε τρεις μήνες χτίστηκε. Ο ναός του Αγίου Παντελεήμονος, μάλιστα. Εκκλησιαστική σχολή, όπως είπατε πολύ ωραία. Ήθελε η οποία υπάρχει μέχρι και σήμερα. Η κληρική του ήθελε να είναι μορφωμένη. Μορφωμένη. Δεν ήθελε να έχει αγραμμάτους κληρικούς. Τους έστελνε στην αρχή και στο πανεπιστήμιο. Και στο πανεπιστήμιο και τους διευκόλυνε να σπουδάσουν. Τους ήθελε και χαιρότανε να έχει μορφωμένους ιερείς. Θυμάμαι μετρούσε στα δίπτυχα δέλτα, δέλτα. Να τους κάνουμε γάμα, να τους κάνουμε βήτα. Όχι πολλά δέλτα, έλεγε. Ναι. Δηλαδή να πάνε στο φροντιστήριο, να πάνε μετά στο Λίγιο, να πάνε στο πανεπιστήμιο.
ήθελε οι κληρικοί του να είναι μορφωμένοι για να μπορέσουν και μέσα από την μόρφωση να προσφέρουν το Ευαγγέλιο, έτσι, να προσφέρουν την αλήθεια της πίστεως. Θέλω λίγο να μείνουμε στους ψυχιάτρους. Εγώ συνεχίζω να χαμογελάω μαζί σας. Πάμε λοιπόν στους ψυχιάτρους. Στην περίοδο της επταετίας ο πατήρ Αυγουστίνος δεν ήταν αρεστός στο σύστημα, σχέτως αν μετέπειτα τον είπαν και χουντικό και είναι να γελάς πραγματικά για τις τοποθετήσεις των ανθρώπων που τόσο εύκολα ξεχνούν. Καυτηρίαζε πολλά πράγματα του συστήματος ο πατήρ Αυγουστίνος και μάλιστα τα καυτηρίαζε με έναν τρόπο πολύ δυναμικό και ευθύ και άμεσο. Θυμάμαι ότι μια φορά ήρθε ένας από τους μεγάλους της δικτατορίας και τον βάζει απέναντι του και του λέει: «Κύριε Τάδε», δεν θα πω το όνομά του, «είστε μασόνος?» Τα χάζε αυτός. «Σας ρωτώ, είστε μασόνος?» Πάλι δεν απάντησε. «Η σιωπή σας», λέει, «προς απάντησή μου?» Ήταν άνθρωπος που τα έλεγε με το όνομά τους. Και είπαμε, Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ευδοξία, δεν σου επιτρέπεται. Κουκοστό της Αρμενίας. Με αποτέλεσμα να μην αρεστώ στο σύστημα. Άρα λοιπόν μένεται ο Αυγουστίνος. Μένεται ο Παύλος, λέει η Αγιαγραφή, μένεται ο Αυγουστίνος. Και κάποια μέρα χτυπάει την πόρτα της Μητροπόλεως τρεις κύριοι και ζητούν τον Μητροπολίτη. Εν τω μεταξύ είχε μια πληροφορία από την Αυγουστίνος ότι θα έρχονταν ψυχίατροι και επίσης γνώριζε ότι παρακολουθεί το στενά και τα τηλέφωνα της Μητροπόλεως παρακολουθούν το και ο ίδιος παρακολουθεί το όπου και αν πήγαινε. Ετοιμαζόταν για την εκθρόνησή του, ήδη που είχε προετοιμάσει τον εαυτό του για να φύγει από την Μητρόπολη και τους συνεργάτες του, μάλιστα τότε χειροτώνησε για τον πατέρα Θεόκλητο πρεσβύτερο, δεν τον άφησε πολύ χρονικό διάστημα διάκονο, γιατί φοβόταν μήπως τον εκθρονήσουν και θα μείνει διάκονος. Όπως θα διηγείται πάλι ο νυν Μητροπολίτης, μου λέει ότι ήταν μεσημέρι. Εγώ είχα πάει, λέει, λίγο να λωστώ, γιατί πρέπει να είναι Σάββατο απόγευμα, μεσημέρι. Και με ενημερώνει κάτω ο κλητήρας ή ένας από τους αδελφούς ότι ήρθανε. Πηγαίνω, λέει, χτυπώ στον πατέρα Αυγουστίνο που ξεκουραζόταν. Και του λέω: «Πάτερ, ήρθανε, αλλά να μην κατεβείτε εσείς», λέει. «Κατέβατε», του λέει το πατέρα Θεόκλητο, «κατέβα εσύ, παιδί μου», λέει. Κατεβαίνει ο πατήρ Θεόκλητος, τους λέει: «Καλώς ήρθατε, περάστε, ποιοι είστε?» «Θέλουμε να δούμε τον Μητροπολίτη Αυγουστίνο, είμαστε ιατροί». Ο πατήρ Αυγουστίνος δεν έχει ανάγκη γιατρών. «Είναι πολύ πολύ καλά. Θέλουμε να τον δούμε». Απαντάει πάλι ο πατήρ Θεόκλητος: «Ο πατήρ Αυγουστίνος δεν έχει ανάγκη γιατρών». Δηλαδή δεν θα κατέβει. Ο πατήρ Αυγουστίνος δεν θα σας δεχτεί γιατί δεν είναι ασθενής. Αποτέλεσμα, να σηκωθούν να φύγουν και να μην τον δω. Αν κατέβαιναν και τον έβλεπαν, χωρίς καν να τον εξετάσουν, θα λέγανε: «Τον είδαμε, είναι...» Θα έκαναν γνωμάτευση. Η γνωμάτευση είναι αυτή. Τρελός. Και να τον κάνουν εκθρόνηση και να τελείωνε η υπόθεση του Αυγουστίνου. Ο κόσμος το έμαθε εκεί. Το έμαθε, στεναχωρέθηκε, ζορίστηκε, αλλά ξέρετε, δικτατορία. Όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Δεν μπορούσε να αντιδράσει. Όπως αντέδρασε αργότερα με το αυτόματο διαζύγιο, που δεν το υπέγραφε ο πατήρ Αυγουστίνος. Και τον στείλαν στο κακουργοδικείο, στο Ρουφ, για να τον δικάσουν. Τότε οι διαμαρτυρίες του κόσμου ήταν πάρα πολλοί και έντονες μάλιστα. Πάρα πολλές και έντονες. Στείλανε χιλιάδες τηλεγραφήματα με αποτέλεσμα τελικά να κάνει πίσω ο υπουργός και η κυβέρνηση και να μην τον στείλουν σε κακούρθη. Αληθεύει ότι ένας υπουργός ή αντιπρόεδρος της επταετίας είπε: «Κυβερνάμε σε όλη την Ελλάδα»? Εκτός από την Φλόρινα. Που την κυβερνά ο Κανδιώτης. Ναι. Μάλιστα. Αληθεύει. Όπως επίσης αληθεύει. Και μπορείς αυτό να το είχε πει αν είσαι μασόνος. Και ένα παιδί του ενός ψυχιάτρου από αυτούς που ήρθανε. Δεν είχε καλό τέλος. Είχε το τέλος αυτό που πήγανε να κατηγορήσουν τον πατέρα Αυγουστίνο. Ό,τι έπαθε ο εισαγγελέας που σκαμπύλησε τον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, ζητώντας του αποδείξεις δήθεν για τις αμαρτίες του Αγίου και παρέλυσε το χέρι του που τον εράπησε τον Άγιο. Έτσι. Όπου φτάνουμε κάποια ώρα λοιπόν μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες,
φτάνουμε λίγο προς την παραίτησή του και ακριβώς τον διαδέχεται ο σημερινός Μητροπολίτης Πνευματικών Τέκνων. Για 57 χρόνια υποτακτικός του. Το συνεργάτης είναι... Μόνο που ήταν 57 χρόνια συνεργάτης του πατρός Αυγουστίνου, όχι απλώς του άξιζε να γίνει διάδοχος και Μητροπολίτης, και υπό ποιαν έννοια το λέγω, ότι είχε ζήσει τόσο κοντά στο Μητροπολίτη, είχε ζυμωθεί τόσο πολύ με το λαό της Φλόρενας και της Μητροπόλεως Φλωρίνης, που ήταν πράγματι άξιον και δίκαιον η εκλογή του πατρός Θεοκλήτου για να συνεχίσει, ξέρετε, για να συνεχιστεί και το έργο. Και συνεχίζεται το έργο του πατρός Αυγουστίνου. Φυσικά, ο νυν Μητροπολίτης έχει άλλα στοιχεία στο χαρακτήρα του που διαφέρουν από τον πατέρα Αυγουστίνου ως προς την έκφραση της αλήθειας. Το τονίζει πάντα και ο ίδιος. Και λέει ότι εγώ μπορεί να είμαι διαφορετικός χαρακτήρας με τον πατέρα Αυγουστίνου, αλλά δεν πιστεύω σε τίποτε διαφορετικά από τον πατέρα Αυγουστίνου. Και όπως πάντα λέει, όλοι μας δεν φοράμε 40 νούμερο παπούτσια. Άλλοι φοράνε 39, άλλοι 43, σωστά, άλλοι 45. Σωστά. Έτσι κι εγώ δεν μπορώ να φορέσω τα παπούτσια του πατρός Αυγουστίνου. Αλλά ούτε κι αυτός μπορεί να φορέσει τα δικά μου παπούτσια. Μάλιστα. Είμαστε προσωπικότητες διαφορετικές, που όμως εκφραζόμαστε με τον ίδιο τρόπο, λέμε τα ίδια πράγματα. Και ο Μητροπολίτης μας ο Θεόκριτος μπορεί να είναι σαν χαρακτήρας ήπιος, γλυκής, άνθρωπος της ηρεμίας, αλλά αυτά που είναι να τα πει τα λέει ακριβώς όπως τα έλεγε και ο πατήρ Αυγουστίνος. Ο πατήρ Αυγουστίνος είχε ότι οι γέροντες επίσκοποι που δεν μπορούν να διακονήσουν πρέπει να παρετούνται. Όχι να τους παρετούν. Η διαφορά, να η διαφορά. Να παρετούνται. Από μόνοι τους να καταλαβαίνουν και να παρετούν. Και όταν κατάλαβε ο ίδιος ότι δεν πάει καλά, και το θυμάμαι πολύ καλά, αυτό πρέπει να έγινε γύρω στο 1996, που με κάλεσε και μου είπε, ήμουν στο ιδιαίτερο του γραφείο και πολύ κοντά του, μου λέει, η Ιωστίνη αποφάσισε να παραιτηθώ. Ήταν η πρώτη νήξη που έκανε και στον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ και στους άλλους αρχιερείς, και πολλοί το μαρτυρούν αυτό, που είπε ότι έχω διάθεση να παραιτηθώ και θέλω να βγάλω τον Θεόκλητο Μητροπολίτη. Τελικά πήγαμε στο 2000, φτάσαμε. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο, όχι και για τον ίδιο, αλλά και για πολλούς να δεχτούν την παραίτηση ενός επισκόπου. Καταλαβαίνετε, δεν. Ναι. Φτάσαμε λοιπόν στο 2000, παραιτείται ο πατήρ Αυγουστίνος και εκλέγεται ο πατήρ Θεόκλητος. Προσέξτε όμως, δεν πιστεύω ότι ένας παραιτηθής επίσκοπος μπαίνει στο περιθώριο. Ένας παραιτηθής επίσκοπος μπορεί να μείνει μέσα στο ποίμνιό του, που συνεχίζει να είναι ποίμνιό του, και να οικοδομεί το ποίμνιο με την προσευχή του. Και να απολαμβάνει τις αγάπης και το σεβασμό του ποιμνίου του. Και το σεβασμό του ποιμνίου του. Αυτό έχει ο πατήρ Αυγουστίνος. Ο πατήρ Αυγουστίνος δεν μιλάει τώρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο πατήρ Αυγουστίνος μιλάει. Προσεύχεται. Ο πατήρ Αυγουστίνος τώρα προσεύχεται. Δεν γράφει. Αλλά υψώνει τα χέρια και δέεται για όλους μας. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Και αυτή είναι νομίζω από τις πιο ουσιαστικές προσφορές του πατρός Αυγουστίνου σε όλους μας. Το να εργαζόμαστε εμείς τα έγγονά του τα πνευματικά, το να κινούμαστε μέσα στη Μητρόπολη που ο ίδιος την ανόρθωσε και την ανέδειξε, και να έχουμε τη δική του προσευχή, την δική του μέρημνα, την δική του αγάπη και να την αισθανόμαστε. Αυτή είναι η πιο μεγάλη προσφορά αυτού του επισκόπου που έγινε ησημείων αντιλεγόμενων μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Επαναλαμβάνω και θέλω να το τονίσω. Δεν εξεδανικεύω αυτή τη στιγμή τον πατέρα Αυγουστίνο. Εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που ήμουν κοντά του και μπορεί να πω να γνωρίζω πολλά περισσότερα από αυτούς που τον κατηγορούν και να ξέρω τις ανθρώπινες ατέλειες και αδυναμίες του. Αλλά δεν μπορώ να μην πω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος. Ένας χαριτωμένος άνθρωπος. Και αν ιδιωτελής. Και αν ιδιωτελής. Έκανε αγώνες χωρίς ιδιωτέλεια. Και δεν είχε καμία σκοπιμότητα. Έτσι, χωρίς σκοπιμότητα, αν ιδιωτελής. Είπαμε για τη δόξα του Χριστού. Δεν μπορούσαμε να πούμε ότι είχε μέσα στην καρδιά του δύο μεγάλες αγάπες. Αγάπη για τον Χριστό και την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Ελλάδα. Αυτά ήταν. Το έλεγε πάντα. Έλεγε στα κηρύγματά του που μας ενθουσίαζαν τότε μικρά παιδιά. Έλεγε, δύο αγάπες έχω στην καρδιά. Τον Χριστό και στην Ελλάδα. Και η σχέση του Χριστού με την Ελλάδα είναι η σχέση νύχη και κρέας. Το κρέας είναι ο Χριστός.
τον ήχη είναι η Ελλάδα. Δεν μπορείς να βγάλεις τον ήχη. Υποφέρεις να βγάλεις τον ήχη. Ας τα ακούσουν οι κουλτουριάρηδες σήμερα που θέλουν να αποχριστιανοποιήσουν και την Ελλάδα. Τα τραγούδια της πατρίδος μας, έλεγε, μυρίζουν, λέει, θυμάρι και λιβάνι. Θυμάρι και λιβάνι. Τι όμορφα πράγματα, έλεγε. Αλήθεια, τα σκέφτομαι και συγκινούμε τώρα, ας πούμε. Είχε, αυτός ο άνθρωπος είχε ένα πάθος αυτά που έλεγε. Μια αλήθεια έβγαζε. Γι' αυτό και πλησίαζε τόσο. Αλλά και φρουρός των σύνορων, γέροντα. Φρουρός των σύνορων. Ήταν Σκοπιανή. Τα έβαλε με τους Σκοπιανούς πόσες φορές. Με τους Αλβανούς άλλες τόσες. Και είχε φτιάξει μια πολύ ωραία εικόνα, τον Άγγελο που φρουρούσε την Ελλάδα. Πολλά τέτοια είχε. Ήταν και φρουρός, εκτός των άλλων. Εκτός από πνευματικός πατέρας, εκτός από επίσκοπος. Απειλήθηκε από τους Σκοπιανούς με τέλος της ζωής του. Ένα διάστημα η Μητρόπολη περιφρουρείτο. Διότι τον είχαν απειλήσει ότι θα σκοτώσουν. Εγώ ήμουν μάρτυρας κάποιου ο οποίος ήταν την ώρα που βγαίναμε διάκονος ήμουν εγώ και τον είδα, είχε σταθεί πάνω από μια σκεπή, δεν ξέρω ποιος ο λόγος, πάντως τον είδε και μια κυρία και ούρλιαξε και τράπηκε σε φυγή. Θα είχε ακροβολιστεί φαίνεται για να... Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ, ο Θεός ξέρει για ποιον λόγο ήταν, αλλά ήταν εκείνη την περίοδο, ας πούμε, που απειλούνταν η ζωή του. Πολύ αγάπηστα παιδιά. Πολύ. Πολύ αγάπηστα παιδιά. Έπαιζε σαν μικρό παιδί. Να σας πω και για έναν άλλο Αυγουστίνο. Τώρα με βοηθάτε να... Λένε όλοι ότι ο πατήρ Αυγουστίνος ήταν πολύ αυστηρός, πολύ απότομος και έβγαζε μια τέτοια εικόνα. Αλήθεια. Προς τα έξω. Εμείς που τον ξέρουμε, εγώ δηλώνω ότι ήταν ένα μαλακό παιδί ο πατήρ Αυγουστίνος. Ένα προζήμητρο ο πατήρ Αυγουστίνος. Που τάριζαν τα αστεία. Που τάριζε να μας δείχνει την αγάπη του. Μια ψυχούλα. Μια ψυχούλα. Ξέρετε πόσο έτσι ο πατήρ Αυγουστίνος ήθελε να γελάει, να τον κάνει να γελάει, να σε κάνει να γελάει. Εγώ όταν με έβλεπε θλιμμένο, θυμάμαι, έκανε πράγματα για να με κάνει να γελάω. Αυτός είναι ο άλλος Αυγουστίνος που δεν βγήκε προς τα έξω και ίσως δεν πρέπει να βγει και πολύ, αλλά ήταν ένας άνθρωπος με ευαισθησίες, έκλαιγε. Θυμάμαι, δεν λειτουργήσε ποτέ χωρίς να κλάψει. Ενθυμίστε μια ομιλία του Πράσος το έχει διηγηθεί όταν ήταν στρατιωτικός ιερεύς και τελειώνουμε με αυτό όταν ήταν στρατιωτικός ιερεύς και εκεί οι γιατροί και ο διοικητής προέτρεπαν τους νέους στρατιώτες να πορνεύουν και πηγαίνει στο διοικητή όπως κάθεται λέει στο γραφείο του ο διοικητής ο πατήρ Αυγουστίνος και του τραβάει μια τρίχα από τα μαλλιά του πετάγεται αυτός του λέει θα σε δω στρατοδικείο τι έκανες μια τριχούλα του λέει από τα μαλλιά σας λέει έβγαλα. Και πώς το τόλμησες. Και εσύ του λέει πώς τολμάς από το Ευαγγέλιο. Είδατε με τι τρόπο. Με τι τρόπο προσπάθησε να τον διδάξει ότι δεν έχουμε δικαίωμα να πειράξουμε τίποτε από την πίστη. Όταν ήταν στρατιωτικός ιερεύς. Για με τριχούρα κάνεις εσύ έτσι. Όταν ήταν στρατιωτικός ιερεύς υπέφερε πολύ από την βλασφήμια των αξιωματικών. Γι' αυτό κάνει και τον αντεβλασφημικό αγώνα. Έτσι. Πηγαίνει λοιπόν τώρα υπουργός, δεν μπορώ να θυμηθώ. Υπουργός Αμήνης, πάντως ένας υψηλόβαθμος ήταν. Και περίμενα, κρόαση, μπαίνει μέσα, λέει, θα ήθελα να σας κάνω μια βαριά καταγγελία. Λέει, ορίστε, τι θέλεις, λέει, πατέρα Αυγουστίνε. Υπάρχουν ανώτατοι αξιωματικοί που υβρίζουν τη Βασίλισσα. Τη Βασίλισσα, λέει αυτός, στρατοδικείο αμέσως, λέει. Κάτσε. Όχι αυτήν, λέει. Και έδειξε τη φωτογραφία και έδειξε τη φωτογραφία. Όχι αυτήν λέει. Τη Βασίλισσα των Ουρανών λέει την Παναγία. Και του λέει. Α, καλά, πήγαινε στο δίπλα γραφείο να τα πει. Και τον άρχισε ο πατήρ Αυγουστίνος. Καταλαβαίνετε τώρα. Είχε πράγματι τον τρόπο. Πατέρα Αυγουστίνε, θα έλεγα να μην τελειώσει αυτή η ώρα, αλλά δυστυχώς τελείωσε. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να σας ευχαριστήσω. Που δεχτήκατε και κάνατε αγάπη, όπως λένε γέροντος Θεγιονόρος, να μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη εκκλησιαστική φυσιογνωμία, που ταπεινά φρονώ δεν θα λησμονηθεί ποτέ. Να, τώρα τι μου ήρθε να σας ρωτήσω. Πού έδωσε το χρόνο, επίσκοπος, Αθήνα, σύνοδο, ταξίδια, επαρχία, να συγγράφει. Χιλιάδες σελίδες. Τόμι, πού έδωσε αυτό το χρόνο. Ή ότι είχε το χάρισμα, το είχε, το είπαμε. Το τελευταίο... Μου είπατε ότι υπαγόρευε. Το έλεγε χρόνο... και ο ίδιος. Το τελευταίο φως που κλείνει στη Φλόρινα είναι το δικό του.
Και το πρώτο που ανοίγει είναι πάλι το θέμα. Ό,τι συνέβαινε στο σπίτι του Μεγάλου Βασιλείου. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να σας ευχαριστήσω που κάνατε αγάπη και ήρθατε εδώ για να μιλήσουμε για τον Πατέρα Αυγουστίνο. Εγώ θέλω να έχω με την ευχή του και την ευλογία του και εσείς να αγωνίζεστε και να συνεχίζετε αυτό το έργο και εσείς παρακαλώ να κλείσετε την εκπομπή. Εγώ να πω και πάλι ότι χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας και χαίρομαι και για έναν διπλό λόγο, ότι βλέπω ότι ο πατήρ Αυγουστίνος και η προσωπικότητά του και η διδασκαλία του έχει περάσει στις καρδιές και στα φρονήματα πολλών ανθρώπων που εμείς νομίζουμε ότι ήταν μακριά του, αλλά τελικά ήταν πολύ κοντά του και ένας είστε και εσείς, πατέρ Χρήστανθε. Χαίρομαι που μιλήσαμε για τον γέροντα Αυγουστίνο και θα ήθελα να πω ότι δεν πιστεύω ότι το αγωνιστικό φρόνημα της Εκκλησίας άρχισε ούτε ότι τελείωσε στον γέροντα Αυγουστίνο και ότι καλούμαστε κι εμείς κάποια στοιχεία της ζωής του να μιμηθούμε, αν όχι όλα, για να μπορέσουμε κι εμείς από εκεί που μας έδεσε ο Θεός ως διακόνος των μυστηρίων και ως οικονόμος των μυστηρίων του, να προσφέρουμε κι εμείς στον άνθρωπο, στον σύγχρονο άνθρωπο που έχει ανάγκη πραγματικά από έναν καθαρό ευαγγελικό και πατερικό λόγο. Το τονίζω, από έναν καθαρό ευαγγελικό και πατερικό λόγο, όπως είναι ο λόγος της Αγίας μας Εκκλησίας. Να αξιωθούμε, να δούμε στη Φλόρινα με μία κάμερα. Θα χαρούμε πολύ. Να πάμε εκεί που αγωνίστηκε, που πάτησε, που πόνεσε, που έκλαψε ο πατέρα Αυγουστίνος, να δούμε τα ιδρύματα, διότι η Φλόρινα, αυτή η ηρωική πόλη της Μακεδονίας, είναι στολισμένη με όλα αυτά τα ιδρύματα και κυρίως τη φωτίζει ο Μεγάλος Σταυρός. Έχουμε τόσα να πούμε, το ένα μετά το άλλο το βάζετε. Τι να σας κάνω εγώ. Ή θα έρθουμε στη Φλόρινα ή θα δείτε εσείς πάλι στην Πάτρα. Και τα δυο ευχάριστα. Πάντως ο Σταυρός φωτίζει, έτσι γέροντα. Συνεχίζει να φωτίζει και να υπενθυμίζει το πέρασμα αυτό το Αγγέλιο από την τοπική μας Εκκλησία. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα είσαστε κοντά μας. Να είστε καλά, να έχουμε τη χάρη του Κυρίου, τη σκέπη της Παναγίας μας και την ευχή του Γέροντος Επισκόπου, του Πατρός Αυγουστίνου.